Και πάλι κήρυγμα, αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, ιεροκήρυξ και ακροατέ, ευρισκόμεθα και πάλι εντός του ιερού τούτου ναού του Αγίου Παύλου. Είναι εξαιρετική ευλογία το ότι λαός πολλής συνεκεντρώθη πάλι απόψε εντός του ιερού τούτου ναού. Αλλά και ευθύνη δια τον ιεροκήρυκα, ευθύνη και δια σας τους ακροατάς. Εάν αγαπητοί μου εστέκετο εάν από τα ουράνια πετούσε ένας άγγελος και κατέβαινε εδώ κάτω εις την γη και στεκότανε εκεί στην πόρτα και έκανε κοντρόλ, εζήτη όχι τα ταυτότητάς μας που γράφουν όλες επάνω ορθόδοξος χριστιανοί, που κουράστηκαν τα χέρια της αστυνομίας να γράφουν ορθόδοξος χριστιανός. Εάν λοιπόν ένα σεραφείμ ή ένα χερουβείμ κατέβαινε από τα ουράνια και στέκονταν εκεί στην πόρτα και έκανε έλεγχο των πνευματικών ταυτοτήτων μας, δεν ξέρω αγαπητοί μου χριστιανοί εις πόσους θα επέτρεπε ο άγγελος να εισέλθουν εντός του ναού τούτου. Ω τάλας εγώ ακάθαρτα χιλιέχω, εν μέσω λαού ακάθαρτα χιλιέχοντος. Ένα τέτοιο αίσθημα παρακαλώ να έχουμε άπαντες. Και εγώ που κηρύττω αναξίως και εσείς που ακούετε αναξίως το κήρυγμα του Θεού Λόγου. Πριν απλά λόγια θα πούμε και απόψε. Πιστεύω απόψε ακουστική να έχουμε περισσότερη. Διότι στο περισμένο κήρυγμα δεν έμενα ικανοποιημένος, διότι ο ναός δεν έχει ακουστική όπως έχουν άλλοι ναοί. Θέλω να ελπίζω ότι απόψε θα είμαστε ακουστοί. Αλλά προτού να εισέλθω εις το θέμα της ομιλίας, θέλω να τονίσω εις την αγάπη όλων σας το εξής. Ο λόγος που ακούετε εις τον αιώνα αυτόν, ο λόγος αυτός δεν είναι λόγος ρητόρων, δεν είναι λόγος πολιτικός, δεν είναι λόγος φιλοσόφων. Δεν γίνεται ο λόγος αυτός για να προκαλέσει εφημίας. Δεν γίνεται ο λόγος αυτός για να εισπράξει χειροκροτήματα μάταια. Όχι αγαπητοί μου, δεν κηρύττουμε ούτε εκ λόγων επιδείξεως. Δεν κηρύττουμε ούτε εκ λόγων συμφέροντος. Η μαρτυρία της συνειδήσεώς μας λέγει ότι κηρύττουμε εκ πίστεως, κηρύττουμε εκ πεποιθήσεως. Επίστευσα διό ελάλησα. Και εμείς πιστεύουμε. Τι πιστεύουμε? Ότι μέσα εις τον χαόδη κόσμο, μέσα εις τη σεισμική γενεά μας, δεν υπάρχει υπό τον ήλιον. Κάτω από τον ήλιον δεν υπάρχει άλλο όνομα παρά μόνο το όνομα εκείνου ενώπιον του οποίου μια ημέρα 100% θα γονατίσουν και τα επίγεια και τα ουράνια και τα καταχθόνια και πάσα φυλή και πάσα γλώσσα, θα εξομολογηθεί και θα είπε εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Το όνομα αυτού κηρύττουμε, το Ευαγγέλιο αυτού ερμηνεύομαι, τον νόμον αυτού διασαφηνίζομαι. Αλλά εφόσον ο λόγος είναι θρησκευτικός και όχι πολιτικός και όχι κοινωνικός και όχι ρητορικός, αδελφοί μου, επιθυμώ να χαράξω μια διαχωριστή γραμμή. Επιθυμεί ο λόγος αυτός ο θρησκευτικός απαιτεί και ανάλογον ψυχική προδιάθεση. Με άλλα λόγια, ο λόγος αυτός
Θέλει αυτιά. Όχι σαν και αυτά τα αυτιά που έχουμε όλοι. Ζητά αυτιά εσωτερικά. Ζητά αυτιά μυστικά. Ζητά αυτιά που τόσο ζητούσε στον μάτιον του τον κόσμο ο Ναζωραίος, ο Ιησούς Χριστός. Όταν έλεγε «Ο έχων ότα ακούει να ακουέτω». Πόσο λίγα ήσαν τα αυτιά στην εποχή του Χριστού. Από τις χιλιάδες που τον άκουαν, μόνο 120 άτομα τον ακολούθησαν πιστός μέχρι τέλος. Υπήρχαν αυτιά. Υπήρχαν αυτιά γραμματέων και φαρισαίων και σαδουκαίων, οι οποίοι άκουαν τον Χριστόν, τον οίκουαν τον Χριστόν, τον οίκουαν όμως ως εχθροί. Τον οίκουαν για να συλλέξουν υλικών κατηγορίας και να το καταθέσουν την Μεγάλη Παρασκευή ενώπιον του Πρετορίου. Ζητεί ο άμβωνας αυτιά πνευματικά, εις εποχήν παρακμής, όπως είναι η σημερινή εποχή. Μέσα σε 10, τι λέγω, μέσα σε 100, μέσα σε 1000, ζήτημα είναι αν υπάρχει άνθρωπος με αυτιά πνευματικά, με ραντάρ πνευματικό που θα συλλαμβάνει τους ήχους του ουρανού. Ήθε, άμποτες, ήθε δε των πρεσβειών της Θεοτόκου, όλοι όσοι είστε κάτω από εδώ, να είστε εφοδιασμένοι με τα αυτιά αυτά τα πνευματικά. Και όταν είστε εφοδιασμένοι με τα πνευματικά αυτιά, τότε τα λόγια που θα σπείρω εδώ στα σας ακουά σας δεν θα είναι επί ματαίω. Τα αυτά λέγω αγαπητοί, γιατί? Διότι ο λόγος του Ιεροκήρυκος, τουλάχιστον εμού του Ιεροκήρυκος, ως ανθρώπου ατελούς, νοητικός, συναισθηματικός, βουλητικός, ως ανθρώπου λέγω ατελούς που έχει επίγνωση των αδυναμιών του, ως ο λόγος αυτός θα έχει και τας ατελείας του. Και όχι μόνον εμείς που κηρύττουμε, εμείς οι μικροί, αλλά και όταν εκήρυττουν οι μεγάλοι πατέρες εκκλησίας και εκείνοι συνήντουν δυσμενή πολλάκης κριτική. Ποιος υπάρχει μεγαλύτερος από τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος είναι ο βασιλεύς του άμβωνος? Τον οίκουε ο λαός, τον οίκουν οι γυναίκες, τον οίκουν οι αγνοί άνθρωποι, τον οίκουν όμως και οι φιλόσοφοι της πόλεως, τον οίκουν όμως και οι επιστήμονες της εποχής εκείνης, και δεν έκαναν τίποτα άλλο. Ενώ ο λαός ενθουσιάζεται, αυτοί κρατούσαν σημειωματάριο και έκαναν κριτική σε ποιον? Όχι σε ένα μικρό και μηδαμινόν ιεροκήρυκα όπως είμαστε εμείς, αλλά έκαναν κριτική δρυμία, δρυμητά εναντίον του Χρυσοστόμου. Τι έλεγαν αυτοί οι γραμματισμένοι όταν πήγαιναν στους ναούς της Αντιοχίας και είκον? Άλλοι έλεγαν, έχει λέει μακρά, πολύ μακρά προήμια. Φλιαρή. Ακούτε, φλιαρή. Οι άλλοι έλεγαν, τι έλεγαν? Ούλο τα ίδια μας λέει. Περί μετανοίας, περί μετανοίας, περί μετανοίας. Οι άλλοι τι έλεγαν? Ότι εναντίον των πλουσίων, μα τι τους έκαναν οι πλούσιοι, τι του έκαναν οι πλούσιοι, όλο εναντίον των πλουσίων τον ακούμε να εξφενδονίζει τους μύδρους των. Και άλλοι ακόμα τι έλεγαν? Ότι σπήγαμε να τον ακούσουμε, αλλά τι ήταν αυτό? Ήταν έξαλλος, έξαλλος ήταν. Τι είχε συμβεί? Πράγματι συνέβη κάποια περίπτωση. Ήταν μήνας Δεκέμβριος, περνώντας από την πλατεία της πόλεως, χιονισμένος οι δρόμοι, ζητιάνοι, παγωμένοι δεξιά και αριστερά, ζητούσαν τεμάχιον ψωμίου και δεν είχαν. Ανέβηκε επάνω στον άμβονα ο Χρυσόστομος και εκείνη την ημέρα ήλεγξε δρυμύτερον πάσης άλλης περιπτώσεως. Ήλεγξε δρυμύτερα τους πλουσίους της Αντιοχίας. Και είπε, τι είπε? Λίγα χρυσά ποτήρια, ο πλούσιος της Αντιοχίας, λίγα χρυσά ποτήρια, εάν πολλούσατε, δεν θα υπήρχε πεινασμένος μέσα στην Αντιόχεια. Τα είπε όμως αυτά με φωνή δρυμητάτη. Τα είπε αυστηρά. Και αμέσως οι κατηγοροί του τον κατηγόρησαν ότι το έξαλλος. Αδελφοί, πολύ ολίγοι, πολύ ολίγοι, και από εσάς που είστε εδώ στον αιώνα,
Πολλοί λίγοι μπορούν να εισδύσουν στην καρδία του Ιεροκήρυκος. Πολλοί λίγοι δίνονται να αισθανθούν τα μυστικά του Ιεροκήρυκος που κηρύττει στον λαό. Ο Ιεροκήρυκας, ως όργανο της Εκκλησίας, ομοιάζει με την γλώσσα. Και όπως η γλώσσα, όταν βρει ένα σπόρο ή βρει ένα σκουλικάκι, φωνάζει γλυκά γλυκά και καλεί το πουλί της, τα πουλιά της να φάγουν το σκουλικάκι το σπόρο. Έτσι και εμείς καλούμε τον λαό να του δώσουμε την τροφοδοσία, την πνευματική των σπόρων του ουρανού. Αλλά παρατηρήσατε ποτέ τη γλώσσα πώς φωνάζει? Φωνάζει διαφορετικά όταν καλεί τα πουλιά της να τους δώσει ένα σπόρο. Αλλά φωνάζει διαφορετικά πότε? Ακούσατε την φωνή της γλώσσας όταν απάνω στον ουρανό διγεράκι? Ω, φωνάζει, φωνάζει. Κινδυνεύουν τα πουλιά της, σπαράζει. Η φωνή της γλώσσας είναι διαφορετική. Είδατε τη μάνα? Όταν το παιδί της το κοιμίζει στην κούνια, είναι γλυκιά η φωνή της, μουσική είναι η φωνή της. Αλλά όταν η μάνα δει το παιδί της να πέφτει στη φωτιά, φωνάζει η μάνα. Δεν ανιουρίζει πλέον η μάνα. Είμαστε πατέρες, είμαστε οι δάσκαλοι του Ευαγγελίου. Όταν σας βλέπουμε να βαδίζετε την οδόν την ευθείαν, μουσική παίζομαι. Αλλά όταν σας βλέπουμε να είστε έτοιμοι να πέστε μες στη φωτιά, εγώ τουλάχιστον προτιμώ να κατεβώ από τον άμβονα. Παρά να ανιουρίζω το ακροατήριό μου. Τότε πλέον η φωνή μας θα γίνει δρυμία, οξία. Θα φωνάξουμε, σωθείτε, σωθείτε εκ της πειράς της αιωνίου. Ταύτα είπαμε, για να δώσουμε κάποια εξήγηση όσον αφορά μερικά σχόλια κυρισμένης κρίσης, οι οποίοι εκούστησαν εκ μέρους τεινών, οι οποίοι έρχονται στο κήρυγμα όχι για να ωφεληθούν, αλλά για να, όχι για να γίνουν ακροατέ, αλλά για να γίνουν κριτέ του λόγου. Αδελφοί, επαναλαμβάνω, κηρύττωμε προς δόξαν Θεού, κηρύττωμε δεύτερον προς ωφέλιαν του λαού μας. Και επιτρέψατε να σας προσθέσω και κάτι άλλο, που έλεγε ο Νικηφόρος Θεοτόκης, ένας από τους μεγαλύτερους κήρυκας του νεωτέρου ελληνισμού. Κηρύττω, λέγει, Κύριε, και προσθέτω και εγώ τη δική μου φωνή, κηρύττω, όχι μόνο δια τη δόξα σου, όχι μόνο δια την ωφέλεια των ψυχών, κηρύττω ακόμη προς συγχώρεση των αμαρτημάτων μου. Το πιστεύω, αδελφοί, ότι εάν ένας από όλους εσάς που είστε εδώ μέσα, εάν ένας απόψη μετανοήσει, ο κέρδος, ο μέγα κέρδος για τον Ιεροκήρυκα, αυτός ο ένας που θα σωθεί θα παρουσιαστεί μπροστά στο κριτήριο των βαβαρών και θα πει: έλεος Κύριε, εις τον ορό μόναχων Αυγουστίνων. Και όχι μόνον έλεος σε με, αλλά και εσείς, εάν έκασες από εσάς, κατορθώσει και φέρει έναν άνθρωπο στην Εκκλησία και σώσει αυτόν, καλύψει πλήθος αμαρτιών. Ιδού λοιπόν, αγαπητοί μου, οι λόγοι για τους οποίους ανεβαίναμε τον άβονα και κηρύττωμε το λόγο του Θεού. Και τώρα εισερχόμεθα εις το θέμα. Είστε όλοι άντρες και γυναίκες, είστε όλοι άνθρωποι της δουλειάς. Είστε άνθρωποι κοσμικοί, να πούμε υπό την λέξη την αγαθή. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αγωνίζεστε για τον επιούσιον άρτο. Έχετε πολλές υποθέσεις. Δεν γνωρίζω ποια υπόθεση είναι εκείνη η οποία σας ανησυχεί. Δεν γνωρίζω τι είναι εκείνο που σας κάνει, ώστε το βράδυ να πέφτετε στο κρεβάτι και το προσκεφαλό σας να είναι γεμάτο αγκάθια. Είναι γενναιά μαρτυρική, δίνατε μάχιον άρτου, αγωνίζεται στη γη αυτή, στη φλούδα αυτή της γης. Δεν γνωρίζω λοιπόν τις υποθέσεις σας. Δεν είμαι καρδιογνώστης, για να πάρω κλειδί, να ανοίξω, να γνωρίσω τα μυστικά, τα ανησυχία σας, τα σμερίμνα σας. Γνωρίζω όμως καλώς ένα πράγμα. Ποιο πράγμα γνωρίζω? Ότι υπάρχει μία υπόθεση, η οποία εις την σειρά των υποθέσεων έρχεται νούμερο ένα. Υπάρχει μια υπόθεση η οποία είναι τα Αγίας αυτά ιδίως ημέρας, είναι η υπόθεση επίγουσα,
Είναι τηλεγράφημα, είναι μήνυμα εξ ουρανού. Κατεπήγον. Τηλεγράφημα κατεπήγον. Είναι η πρώτη υπόθεση. Ποια είναι η πρώτη υπόθεση? Είναι η υπόθεση της θρησκείας. Πιο συγκεκριμένα, είναι η υπόθεση των σχέσεών μας με τον Θεό, τον Κύριον του ουρανού και της γης. Είναι ακόμα πιο συγκεκριμένα. Είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Η σωτηρία η δική μας, η οποία είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με τη σωτηρία του πλησίον μας. Κανείς δεν θα σωθεί εάν δεν σώσει ένα άλλο. Αυτή είναι η πρώτη υπόθεση. Υπόθεση σωτηρίας της ειδικής μας ψυχής και υπόθεση των ψυχών εκείνων που εξαρτώνται από εμάς. Εάν είστε γονείς, για τα τάκνα σας. Εάν είστε σύζυγοι, για τα συζύγους σας. Εάν είστε προϊστάμενοι, για τους υπαλλήλους σας. Εάν είστε εργοστασιάρχοι, για τους εργάτες σας. Εάν είστε ιερείς, για το ποιμνιό σας. Υπόθεση πρώτη, νούμερο ένα. Κι όμως, γνωρίζω καλώς αυτό, αλλά γνωρίζω επίσης και το άλλο. Ότι αν υπάρχει μία υπόθεση στον κόσμο, δια την οποία τόσο πολύ αδιαφορούμε τελείως, που δεικνύουμε μία κλασική αδιαφορία, εάν υπάρχει μία υπόθεση παρεμελημένη, είναι η υπόθεση της σωτηρίας της ψυχής μας. Σε εμάς, του ζώντας σε εμάς που ζούμε στον 20ο αιώνα, αρμόζει να λεχθούνε τα λόγια του Χριστού μας. Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάσεις περί πολλά, ενός δε στην κρύα. Το ένα αυτό το έχουμε παραμερίσει. Η εποχή μας, η εποχή παρακμής, διακρίνεται δια δύο πράγματα. Το ένα πράγμα ποιο είναι? Το ένα είναι η δραστηριότητα. Καμία γενιά που πέρασε επάνω στη φλούδα της γης, καμία γενιά δεν εργάστηκε τόσο πολύ, αλλά εργασία της γενιάς αυτής σαν μυρμήγκια δουλεύουν Αμερική, Ρωσία, παντού οι άνθρωποι. Γενιά δραστηριότητος μεγάλης. Πυρετόδους ενδιαφέροντος. Αλλά η δραστηριότητα και το πυρετόδες ενδιαφέρον αναπτύσσεται μόνο εις των τεχνικών πολιτισμών. Ενδιαφέρεται δια την ύλη. Ενδιαφέρεται δια τα επιτεύγματα της επιστήμης. Κοιτάξτε αδέρφια μου. Φωνάζομαι νιεροκήρυκες και λέμε τα μάτια σας ψηλά στον ουρανό. Εκεί είναι η πατρίς μας η αιωνία. Και κανείς δεν υψώνει τα μάτια του στον ουρανό. Στα άστρα, πέραν των άστρων όπου κατοικεί η Θεότης, ή τα κερουβή μυστικώς εικονίζονται. Κι όμως, έφτασε η επιστήμη, δεν την κατηγορούμε, να φτιάσει δορυφόρους και να τους εξαπολύσει στο διάστημα. Εάν καθίσουμε κάτω και εξετάσουμε τι είναι αυτοί οι δορυφόροι, τι είναι, όπως γράφει σήμερα κάποιος εκλεκτός φίλος μας, αυτοί οι δορυφόροι που εσήκωσαν τα μυαλά των ανθρώπων, ξέρετε πως μοιάζουν, είναι σαν να πιάσεις δυο μύγες να τις αμολύσεις, να τις εξαπολύσεις μέσα στο άθυρο. Μυγάκια είναι μέσα. Είναι δυο μύγες λοιπόν ξαμόλυσαν ημέν και οι άλλοι τι ξαμόλυσαν? Μια σκνήπα. Για μια σκνήπα και για δυο μυγάκια όλος ο κόσμος στα μάτια στο διάστημα. Ενδιαφέρονται. Η γενιά μας ενδιαφέρεται δι' όλα αυτά τα μικρά, δι' όλα αυτά τα επιτεύγματα. Το ένα είναι ένα ενδιαφέρον δια τα υλικά. Το άλλο είναι μια αδιαφορία δια τα πνευματικά. Μία αδιαφορία ηθική και θρησκευτική. Και επειδή δεν επιθυμώ να ομιλώ αφηρημένα, θα σημειώσω 3-4 στιγμιότυπα της ηθικής και θρησκευτικής αδιαφορίας η οποία λιμένεται πάνω των ελληνικών. Πρώτο στιγμιότυπο.
Είναι Κυριακή πρωί. Χτυπάει η καμπάνα κάθε ενορίας. Στα βουνά, στις ραχούλες, στις πολιτείες, παντού χτυπάει η καμπάνα. Αυτή η καμπάνα, αγαπητοί μου χριστιανοί, που χτυπάει και χτυπούνε 8.000 καμπάνες κάθε Κυριακή στην Ελλάδα, αυτή η καμπάνα θα μας δικάσει στην ημέρα της Κρίσεως. Η καμπάνα είναι η σάλπιγγα των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων. Μας καλούνε στην Εκκλησία. Δεν μου λέτε, αγαπητοί μου, η Εκκλησία καλεί. Πόσοι από αυτοί που ακούνε την καμπάνα να χτυπάει την Κυριακή και εδώ στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, πόσοι είναι αυτοί που έρχονται τακτικά εδώ στην Εκκλησία? Έγινε, αγαπητοί μου χριστιανοί, μια έρευνα. Προτεσσάρων ετών, ένα συνεργείο φοιτητών έκανε μια έρευνα εδώ στην Αθήνα και απέδειξε ότι το ποσοστό που έρχονται κάθε Κυριακή εδώ στους ναούς των Αθηνών, πόσο νομίζετε είναι? Πόσο νομίζετε από τους 100 Αθηναίους που κατοικούν εδώ στην Αθήνα και στον Πειραιά και στα περίχωρα, πόσοι χριστιανοί κάθε Κυριακή εκκλησιάζουν τακτικά να λιπώσουν? Πόσοι νομίζετε? 2%. Οι άλλοι, πού είναι? Άλλοι έχουν να πατήσουν στην Εκκλησιά, κλαίω δι' αυτούς, κλάψατε ουρανά και γη, και άγγελοι και αρχάγγελοι. Έχουν να πατήσουν στην Εκκλησία από τον καιρό που βαπτιστήκαν. Δεν είναι υπερβολή αυτή, αγαπητοί μου. Οι άλλοι κάθονται απ' έξω από την Εκκλησία, εδώ στην Εκκλησία, κάθε Εκκλησία. Βλέπουν τον παπά κάθε μέρα να μπαίνει εδώ στην Εκκλησία. Ένα σοκάκι του χωρίζει, λίγα μέτρα του χωρίζει. Βλέπουν χιλιάδες κόσμος να έρχεται στο εκκλησίασμα, στο κήρυγμα. Ούτε κουνάνε, ούτε ποτέ τους πήγανε στην Εκκλησία. Θα πάνε πάλι στην Εκκλησία μια φορά ως νεκροί, ως φάρετρα. Υπάρχουν κι άλλοι, μη γελάσετε για τον χαρακτηρισμό, υπάρχει και μια άλλη κατηγορία χριστιανών, τους οποίους θα ονομάσω ότι οι χριστιανοί αυτοί είναι οι κομίτες. Όπως ο κομίτης παρουσιάζεται κάθε 10-20 χρόνια, κατά άλλα διαστήματα μέσα στο διάστημα, κατά παρόμοιον τρόπο υπάρχουν χριστιανοί που έρχονται πότε? Όταν είναι μνημόσυνον του Α ή του Β. Έρχονται όταν είναι γάμος. Έρχονται όταν είναι βαπτίσα. Έρχονται όταν είναι χαιρετισμοί. Έρχονται το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και τελείωσε. Δεν ομιλούμε περί αυτών των χριστιανών των κομιτών, ούτε περί των άλλων χριστιανών. Ομιλούμε περί των χριστιανών εκείνων που τόσο λίγο είναι το ποσοστό, 2%. Και αυτά γίνονται στην Αθήνα. Προημερών έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο ενός εκλεκτού ανθρώπου, ο οποίος επί σειράν ετών εχρημάτισε νομάρχης στην Βόρειο Ελλάδα και σε άλλα μέρη. Τι γράφει? Γράφει πράγμα το οποίο και εμείς έχουμε διαπιστώσει, ότι στα χωριά είναι ακόμα το ποσοστό κατώτερο. Υπάρχουν χωριά που χτυπάει η καμπάνα και ο παπάς δεν έχει παιδί, δεν βρίσκει παιδί σε ένα χωριό που έχει 100 παιδιά, 200 παιδιά, 300 παιδιά. Ο παπάς δεν βρίσκει παιδί να κρατήσει λαμπάδα το Ευαγγελίο. Δεν λέγω, αγαπητοί μου, υπερβολάς. Λέγω μια πραγματικότητα. Ό,τι είμαστε, ό,τι έχουμε, είναι ένα στιγμιότυπο της θρησκευτικής μας αδιαφορίας των ίν καιρών. Άλλο στιγμιότυπο. Αδιάφοροι δια το καθήκον του εκκλησιασμού. Είμαστε όμως αδιάφοροι και για κάποιο άλλο καθήκον, το καθήκον της προσευχής. Πρωί, χωρίς προσευχή. Την εργασία χωρίς προσευχή. Το μεσημέρι καθόμεθα στο τραπέζι να φάμε χωρίς προσευχή. Συμβαίνει και το άλλο, το αχυρότερο ακόμα. Στην μπουκιά στο στόμα, η ευλογία του Χριστού στο στόμα και βλαστήμια. Βραδιάζει. Ούτε
Καθόλου προσευχή. Δεν προσευχόμεθα ως άτομα, αλλά δεν προσευχόμεθα ως οικογενειάρχη. Όσοι είστε εδώ μέσα οικογενειάρχη, μαρτυρήσετε ενώπιον του Κυρίου του Εσταυρωμένου, εάν ποτέ σας οικογενειάρχε προσευχηθήκατε μαζί με την γυναίκα και τα παιδιά σας. Εξέλιπε η οικογενειακή προσευχή. Αδιάφορη στην προσευχή. Αδιάφορη. Στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Ένα τέταρτο, δεν θέλω πολύ, ένα τέταρτο κάθε ημέρα να διαβάζετε το Ευαγγέλιο, σ' όλο το χρόνο θα είχατε διαβάσει Παλαιάν και Καινή Διαθήκη. Ποιος από εσάς, αγαπητοί μου, διαβάζει Ιερεμία, ποιος διαβάζει Ισαΐα, ποιος διαβάζει τα ωραία βιβλία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, κλειστά τα βιβλία. Εσφραγισμένο βιβλίο, αδιάφορο στην ανάγνωση της Γραφής. Είμαστε ακόμα αδιάφοροι. Εδώ πλέον το ποσοστό. Εδώ το ποσοστό πλέον είναι πολύ μικρό. Εάν το ποσοστό αυτών που διαβάζουν τη Γραφή είναι ολίγων, εάν το ποσοστό αυτών που προσεύχονται είναι ολίγων, εάν το ποσοστό το άλλο είναι ολίγων, πολύ περισσότερο είναι το ποσοστό. Ποιο? Δεν έχω ανάγκη. Εάν ήθελα αυτή την ώρα να σταματήσω και να είχα δικαίωμα επί των ψυχών σας και να σταθώ στην πόρτα, εκεί στην πόρτα, να αποδείξω αμέσως την αλήθεια αυτό που θέλω να πω. Είστε εδώ συγκεντρωμένοι 2.000. Εάν σταθώ στην πόρτα και εξετάσω και σας είπω ένα ερώτημα. Όσοι από εσάς δεν έχουν ποτέ τους εξομολογηθεί στη ζωή, να βγουν έξω. Θα βλέπατε ότι μέσα στο ναό θα έμειναν πολύ ολί. Οι άλλοι δεν έχουν εξομολογηθεί ουδέποτε στη ζωή τους. Και πλησιάζουν τα θεία μυστήρια, τα άχραντα μυστήρια, ανεξομολόγητοι. Αδιάφοροι στο μυστήριο της θείας εξομολογήσεως. Αδιάφοροι στο μέγα μυστήριο, το μυστήριο των μυστηρίων, την θεία ευχαριστία. Αδιάφοροι ακόμα. Και ως προς τα ανάγκας του πλησίων μας. Εκεί είναι η ζυγαριά που θα μας ζυγίσει. Έσβησε η αγάπη στο Θεό, αλλά έσβησε και η αγάπη προς τον πλησίον. Υπάρχουν ορφανά, υπάρχουν χείρε, υπάρχουν ανάπηρα, υπάρχουν μαθητέ άποροι, υπάρχουν φυσικοί, υπάρχουν. Είναι η χώρα του μαρτυρίου. Υπάρχουν όμως και άλλοι, οι οποίοι απολαμβάνουν κατά κόρον τα υλικά αγαθά. Είμαθα πτωχή σε αισθήματα είμαθα. Λάβετε υπόψη. Αυτές τις ημέρες διάβαζα. Ξέρετε πόσα χρήματα κάθε χρόνο η Αθήνα και μόνο δαπανά σε εισιτήρια κινηματογράφων. Και δεν πιστεύω αυτοί που πάνε στους κινηματογράφους να είναι μόνο οι πλούσιοι. Είναι και οι εργατικοί όλοι. Μέσα στην Αθήνα κάθε χρόνο κόβουν, έγιναν οι κινηματογράφοι νομισματοκοπία. Εισπράττουν οι κύριοι αυτοί που δεν διστάζω να τους ονομάσω από το άμονος αυτού. Τους μαστροπούς της ηθικής διαφοράς της ελληνικής κοινωνίας. Που εάν καμιά φορά έρθει η χριστιανική κυβέρνηση θα τα σφραγίσει αυτά τα καταγούγια του διαβόλου. Αυτοί οι κύριοι που προβάλλουν κινηματογραφικά ταινίας εισπράττουν όλον τον χρόνο 200 εκατομμύρια μέσα στην Αθήνα. 200 εκατομμύρια για τον κινηματογράφο. Δεν μου λέτε πόσα δαπανά η Αθήνα για ελεημοσύνη. Ακούστε. Θέλω παράδειγμα. Προτού να ανεβώ τον άμβονα, ρώτησα τον καλό προθυρέα του ναού τούτου και του λέω: Γέροντα, έχετε ταμείο φιλόπτωχο? Έχω φιλόπτωχο ταμείο. Πόσα εισπράττει το φιλόπτωχο ταμείο τη ενορία αυτή? Είναι μια μεγάλη ενορία. Έχει 5.000 οικογένειε. Μία από τι μεγαλύτερε ενορίε τη των Αθηνών.
Πώς θα νομίζετε όλο το χρόνο μαζεύει η ενορία των φιλόπτωχων? Τρέχουν οι κυρίες, τρέχουν οι επίτροποι, τρέχουν οι παπάδες. Δεν αμφισβητώ το ενδιαφέρον τους. Διαπιστώνω κάτι άλλο όμως. Ότι όλο το χρόνο, όλο το ταμείο αυτό της ενορίας, της μεγάλης ενορίας, πόσο νομίζετε μαζεύει? Μόλις όλο το χρόνο 30.000 δραχμές. Που 30.000 δραχμές ή μπορούσε να τις δίνει κάθε μήνα. Κάθε μήνα, όχι ένας, αλλά 10 και 20 και 30 ενορείται πλούσιοι της ενορίας τάφης. Αδιάφοροι στην αγάπη του Θεού, αδιάφοροι στην αγάπη του πλησίου. Μα δεν αρκεί, αγαπητοί μου, να διαπιστώνουμε μια αδιαφορία απέναντι του Θεού και απέναντι του πλησίου μας. Πώς, εγώ απορώ, καμιά φορά κάθομαι στο κελί μου και εξετάζω και λέγω, πώς ο λαός αυτός, ο ελληνικός λαός, που διεκρίνεται το μέσο των εθνών δια την ευσέβειά του, που ένας Απόστολος Παύλος είπε επάνω στα βράχια του Αριού Παύλου ότι εγύρισα ολόκληρο τον κόσμο, αλλά θρησκευτικότερο λαό δεν είδα στον κόσμο. Εξετάζω και ερευνώ τα αίτια, ένα κατά τον οποίον η στάθμη, η ηθική και θρησκευτική του λαού μας κατέπεσε τόσο χαμηλά και το θερμόμετρο δεικνύει σχεδόν μηδέν, κάτω από το μηδέν. Πώς? Υπάρχουν αίτια. Ποια τα αίτια? Εσωτερικά και εξωτερικά αίτια. Εσωτερικά αίτια ποια είναι? Εξωτερικά αίτια μάλλον. Ποια? Είναι η κυκλοφορία, η διάδοση ιδεών αντιχριστιανικών και αντιθρησκευτικών ιδεών. Είναι η κυκλοφορία βιβλίων που βάλουν, έχουν ως στόχο την θρησκεία και τα ευγενή ιδανικά με τα οποία έζησε ο Έλληνας. Θα ομιλήσω με ένα παράδειγμα για να σας δώσω τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχουμε. Υπάρχουν, αγαπητοί μου, δύο ατμόσφαιρες μέσα στις οποίες ζει ο άνθρωπος. Η μία ατμόσφαιρα είναι αυτή η ατμόσφαιρα η φυσική που περιβάλλει τον πλανήτη μας. Λένε επιστήμονες, εγώ δεν είμαι επιστήμονας, λένε επιστήμονες ότι η ατμόσφαιρα αυτή, ο αέρας που περιβάλλει την γη, είναι μοναδική ευλογία του πλανήτου. Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης ο οποίος να έχει ατμόσφαιρα. Μέγα σε κύριε και θαυμαστά τα έργα. Αυτός λοιπόν η ατμόσφαιρα που αναπνέουμε κάθε ημέρα. Η ατμόσφαιρα αυτή ήταν υγιής. Καθαρά ατμόσφαιρα. Πας στα ψηλά βουνά και αναπνέεις αεράκι καθαρό, πεντακάθαρο. Ανώτερο από μπεφτέκι. Η ατμόσφαιρα αυτή, η φυσική ατμόσφαιρα, έχει μολυνθεί. Πώς εμολύνθη? Προ 10 χρόνια, προ 12 χρόνια η ατμόσφαιρα η φυσική ήταν αμόλυντος. Ήταν καθαρά από ένα δηλητήριο, φοβερό δηλητήριο. Το δηλητήριο αυτό το λέγει η επιστήμη στρόντιον. Από την ώρα που άρχισαν οι κατηραμένοι να κάνουν πειράματα, Ανατολή και Δύση, και να ρίφτουν τις βόμβες του θανάτου, από την ώρα εκείνη, μεταξύ των άλλων που αφήνει ως κατά λοιπόν η ραδιενέργεια, είναι και το φοβερότατο στρόντιον 90. Το στρόντιον αυτό, με την έκρηξη της ατομικής βόμβας, παραμένει στα ανώτερα στρώματα της ατουαέρος. Δεν μένει εκεί, κατέρχεται. Πέφτει στη θάλασσα, πέφτει στα ποτάμια, πέφτει στα λουλούδια και στα χορτάρια, και από τα χορτάρια πάει στα ζώα, και από τα ζώα πάει στον άνθρωπο, με το γάλα, με το βούτυρο, με το κρέας, και από εκεί πάει μέσα στο αίμα, και από εκεί πάει μέσα στα κόκαλα και μέσα στα αυτά, και δημιουργεί καρκίνο. Εταράφη η επιστήμη, εταράφησαν οι πάντες, και λένε ότι αν δεν σταματήσουν αυτές οι βόμβες, τα πειράματα, όχι τα άστα άλλα, τα πειράματα μόνο, εάν δεν σταματήσουν τα πειράματα, η ατμόσφαιρα θα γεμίσει από στρόντιον, και η ατμόσφαιρα με στρόντιον ίσον θάνατος καρκίνος για την ανθρωπότητα.
αδελφοί μου, νομίζει κανείς ότι ζει στους χρόνους της Αποκαλύψεως. Μικρό παιδί διάβαζα στο σπίτι μου και εγώ στα μοναστήρια, διάβαζα ότι μια μέρα επάνω στον ουρανό θα δώσει διαταγή ο Θεός και θα πέσει επάνω, λέει, στη γη μια φιάλη, ένα μπουκάλι θα πέσει. Και μέσα στη φιάλη αυτή, μόλις πέσει η φιάλη, κάτω στη γη, λέει, τα ποτάμια, οι λίμνες, τα χορτάρια θα μολυνθούνε. Να η φιάλη, έπεσε η φιάλη από τον ημερό μας. Και λένε ότι κι αν τώρα, κι αν ακόμα υποθέσουμε, μακάρι να δώσει ο Θεός, η Παναγία Θεοτόκος, να συμφωνήσουν οι μεγάλοι, διότι εμείς είμαστε μικροί, πολύ μικροί, και πρέπει να μείνουμε έξω των διελέξεων των. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι το φρόνημα του ελληνικού λαού, έξω των διελέξεων των μεγάλων, οι οποίοι κατ' επανάληψη μας υπάρξαν τη φυλή μας. Εμείς ευχόμεθα εις τον Θεό της ειρήνης, να συμφιλειωθεί η Ανατολή και Δύσης και ο κόσμος να απολαύσει τις αγάπης και τις ευλογίες του Θεού. Λένε ότι κι αν ακόμα υποθέσουμε ότι σταματούν τα πειράματα, ακούστε, θα περάσουν 50 χρόνια για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από το στρατιό. Α, εταραχθήκατε, ανησυχήσατε όταν ακούσατε ότι η ατμόσφαιρα η φυσική είναι δηλητριασμένη με στρόντιο. Αδελφοί μου, εάν είστε χριστιανοί, εάν πιστεύετε ότι εκτός του σαρκίου αυτού έχουμε και μια θάνατον ψυχή, τότε πρέπει να ανησυχήσετε περισσότερο, διότι εκτός από την ατμόσφαιρα αυτήν, την φυσική, υπάρχει η ηθική ατμόσφαιρα, υπάρχει η θρησκευτική ατμόσφαιρα, που είπε ο Απόστολος Παύλος ότι εν το Θεό ζώμεν, αναπνέωμεν και ζώμεν, λέει. Ζώμεν μέσα σε μια ατμόσφαιρα πνευματική. Ποια είναι η ατμόσφαιρα της Ελλάδος η πνευματική? Είναι τα Άγια Ήθη και Άθημα της φυγής μας. Αυτή η ατμόσφαιρα, η ηθική και πνευματική, μέσα στην οποία ανέπνευσαν οι γονείς μας, οι αγράμματοι, ανέπνευσαν γενναιό, μέσα στην ατμόσφαιρα αυτή που έζησαν οι ήρωες του 21, αυτή η ατμόσφαιρα, η πνευματική και η ηθική, μολύνεται καθημερινώς. Μολύνεται με στρότιον 90. Ποιον το στρότιον? Είναι τα βιβλία αυτά που κυκλοφορούν από χέρι σε χέρι. Προχθές ήρθε κάποιος κύριος και μου φέρνει ένα βιβλίο, πολυτελέστατο βιβλίο. Πού βρίσκουν τα χρήματα. Εμείς ένα μικρό φυλάδιο να κυκλοφορήσουμε, δυσκολευόμεθα. Πού βρίσκουν τα χρήματα, τα όφωνα για να διαφθείρουν το λαό μας? Χρήμα. Ένα βιβλίο πολυτελέστατο. 560 σελίδες. Απ' έξω, ακούστε. Το δεύτερο φύλλο. Ανοίγω, διαβάζω. Είμαι 50 χρονών άνθρωπος. Βιβλία πολλά διάβασα. Τέτοιο βιβλίο είσαι σχρότητα και κοινικότητα και ανέβιον. Δεν ξαναδιάβασα. Μόλις έριξα μερικές ματιές, φρίκι. Ακόμα και το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία είναι άφθαστος, αμόνιντος, άμονος. Και το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, ο συγγραφέας, το παίρνει και το ρίπτει μες στον κούρκο. Φανταστείτε αν το βιβλίο αυτό πέσει στα χέρια των μικρών νέων. Και Μέγα Αντώνιον σκανδαλίζει το βιβλίο αυτό, όχι μικρά παιδιά. Και το στρόντιον, είναι στρόντιον τα βιβλία αυτά. Κυκλοφορούν και μολύνουν όλα την νεότητα. Και δεν είναι μόνο τα βιβλία, αγαπητοί μου. Και δεν είναι μόνο τα καρποστάλ που έχουν μέσα, ψάξτε γονείς. Γονείς, ψάξετε τις τσέπες, τις άκες των παιδιών σας. Δεν είναι μόνο τα καρποστά, τα ανήθικα που κυκλοφορούν. Δεν είναι μόνο τα φυλάδια, τα μυστικά. Δεν είναι μόνο οι ταινίες συγκαξτερικές. Δεν είναι μόνο τα θέατρα. Δεν είναι μόνο το ένα και το άλλο. Είναι όλα αυτά συντελούν, αγαπητοί μου, στο να χαλαρώσει η πίστη, να ψυχρανθεί ο άνθρωπος, να γίνει ο Έλληνας αδιάφορος στην θρησκεία των πατέρων του. Αλλά και άλλο συντελεστής της ψυχότητος του θρησκευτικού συναισθήματος υπάρχει. Ποιος είναι? Είναι, αγαπητοί μου χριστιανοί, τώρα εδώ πέρα μπαίνομαι σε ένα επικίνδυνο σημείο. Αλλά αφού ανεβήκαμε τον άμβονα, οφείλουμε να είπαμε την αλήθεια ενώπιον όλων ημών. Άλλος συντελεστής που κάνει το θερμόμετρο της πίστεως να κατέρχεται ραγδαίος,
και να φτάνει προς το μηδέν και κάτω το μηδέν, είναι ποιοι, αγαπητοί μου, ποιοι. Είναι τα κακά παραδείγματα, τα αισχρά παραδείγματα, τα οποία δίδουν αυτοί που κατέχουν τα ύψιστα αξιώματα και τα σβαθμίδας μέσα στην ελληνική πατρίδα. Δεν έχουμε ημέρες Άγιες. Ημέρες Άγιες δεν έχουμε. Δεν είναι Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι. Δεν είναι ημέρες που άλλοτε στα ακροπολία, στα παλιά προ 100 χρόνια, στα ακροπολία τσιγγέλι δεν κρεμούσε κρέας. Άσε, το μικρότερο. Δεν είναι αυτές Άγιες ημέρες. Τι έμαθα, κάποιος μου είπε, το έγραψε για κάποια εφημερίδα. Τις Άγιες αυτές οι μέρες, οι κυρίες του Κολονακίου και άλλων τεινών συνοικιών, τι ετοιμάζονται, τι ετοιμάζονται. Έπειτα λέει θα είναι ο Ιερομόναχος Αυγουστίνος και ο Σύλλογος Μέγας Αθανάσιος. Θα αρπάξουμε κερασέα. Τι, δεν φτιάνει τα καλυστία που κάνανε, ξεφτελίσανε τη γυναίκα. Δεν κάνει, δεν φτάνει τους εσχροτάτους καρναβάλους των πατρών που οργιάσανε εκεί μέσα στην Πάτρα και σκορπίσανε εκατομμύρια των εκατομμυριών για τα κέφια του διαβόλου. Δεν φτάνει το ένα, δεν φτάνει το άλλο. Τι κάνει, τι σκεφτήκανε τις ημέρες αυτές τις Άγιες, γράφουν, λένε. Μη γελάσετε. Εδώ στην Εκκλησία δεν θέλω ούτε μηδίαμα. Δάκρυ μόνο θέλω και μετάνοια. Μη γελάσετε, διότι δεν είναι προς γέλο, δεν το λέω προς γέλωτα. Το λέω να απευθύσουμε. Ετοιμάζονται να κάνουν καλυστία. Τι καλυστία, ανδρών, γυναικών, παιδιών, καλυστία σκύλιων. Όταν λοιπόν μια κοινωνία η οποία αντί να τρέξει κάτω, κάτω εις τα συνοικίας, κάτω εις τα σφαγεία και δεξιά και αριστερά μέσα στις καλύβες και δεξιά και αριστερά να βρει τα φτωχά παιδιά και να τους δώσει ένα κουτί γάλα, όταν αυτή η αριστοκρατία κατά αυτόν τον τρόπο οργιάζει, τότε ο λαός αυτός πώς θέλετε να κρατηθεί στο ύψος αποστολής του. Υπηρέτησα την πατρίδα ως ιεροκήρυκας πολλών επαρχιών. Ευρέθηκα επάνω σε παραμεθόριες επαρχίες. Όταν ήμουν στην Φλόρινα ιεροκήρυκας, ο πτωχός αυτός λαός, ο μαρτυρικός αυτός λαός, όταν άκουε να χτυπάει η καμπάνα του Αγίου Παντελεήμονος μέσα στη Φλόρινα, τους έβλεπε στις γυναίκες με τις όμορφες μακεδονικές στολές, σαν εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου, να πηγαίνουν στην εκκλησία. Τι παρατήρησα. Τι παρατήρησα. Από τους 100 υπαλλήλους που είχε η Φλόρινα, 100 υπαλλήλους, 2 ή 3 την Κυριακή πηγαίνουν στην εκκλησία. Οι άλλοι απουσίαζαν. Τις πρωινές ώρες τι κάνουν αυτοί. Στεκότανε στην πλατεία και δεν τολμούσε η γυναίκα να περάσει. Την κρόδευαν τάχατε σαν καθυστερημένη που πήγαινε στην εκκλησία. Όταν λοιπόν αυτοί που έχουν τα στέσεις, τα διοικητικά, τα συμπαλλικά, δίνουν ένα τέτοιο παράδειγμα στον λαό, πώς ο λαός αυτός να κρατηθεί στο ύψος του. Σε ένα άλλο χωριό που πήγα, που κατοικούσαν πόντι. Οι δε πόντι είναι μια ράτσα ελληνική, ελληνικοτάτη. Όταν μετέβηκα στο χωριό αυτό και είδα ότι στο χωριό αυτό η μέρα Παρασκευή δεν ενίστευα, αλλά κατέλειον τα πάντα, παραξενεύτηκα. Ρώτησα, πώς είσαι εσύ πόντι, πού στη Μικρά Ασία, 3 ημέρες νηστεύατε το 40, το τριήμερο της Αγίας μας. Πώς εσείς καταντήσατε σε τέτοιο χάρι, ώστε Παρασκευή να καταλύετε. Α, λέει πάτερ μου, να σου πούμε το ιστορικό. Νηστεύαμε κι εμείς. Αλλά ήρθε μια φορά στο χωριό μας και ονομάζεις. Και εμείς σαν πόντι, σαν χριστιανοί ορθόδοξοι, το ετοιμάσαμε φαγητό νηστεύσιμο. Αυτός το πήρε, το πέταξε και φώναξε, κρέας θέλει. Και όχι μόνο έφαγε κρέας, αλλά μας έψαλε, μας είπε τα όσα δεν μπορεί να φανταστείς εναντίον της Αγίας Νηστείας. Από την ώρα εκείνη πλέον μέσα στη ψυχή μας εθρηματίζει κάθε ιδέα θρησκείας. Όταν λοιπόν αυτοί οι μεγάλοι δεν κρατάνε τα υποχρεώσεις του,
αλλά δίνουν παράδειγμα αντίθετον προς τον λαό μας. Τι περιμένεις να κάνει ο λαός αυτό? Το βλέπεις το άλλο το παιδί, το βλέπεις, το βλέπεις. Είναι αγνό παλικάρι. Το ανέδρεψε η μάνα του. Του είπε να προσεύχεται, να πιστεύει στο Θεό. Και το βλέπεις το παιδί αυτό και επιστρατεύεται. Είναι καθήκον. Καθήκον του είναι επιστρατευτεί να πάει στην πατρίδα. Και πάει μέσα στο στρατό. Και μόλις πατήσει το στρατόνα, η πρώτη λέξη που θα ακούσει το ελληνικό στρατόνα είναι η βλασφημία. Πώς θα μπορέσει όταν το παιδί αυτό το αγνό ακούει των αξιωματικών του? Δεν λέγω. Υπάρχουν στο σώμα του των στρατιωτικών ανώτεροι άνθρωποι. Αλλά λέγουμε τι συμβαίνει ως επιτοπλίστων όταν πηγαίνει στο στρατό και ακούει το βαθμοφόρο, το λοχεία, το δεκανέα να βλασφημεί καπηλικό στα θεία. Πώς το παιδί αυτό το αγνό θα κρατήσει την πίστη του? Πηγαίνει πιστό στο στρατό και βγαίνει άψογο. Και όταν, να αναφέρω και μια τελευταία αυτή λεπτομέρεια, όταν είναι δίκη, εγώ ως κηρυκός, βέβαια δεν θέλω τη γνώμη μου να την παρουσιάσω ως κανόνα της Εκκλησίας, αλλά λέγω τη γνώμη μου. Εγώ φρονώ ότι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο δεν πρέπει να παλαμίζουμε το Ευαγγέλιο. Τελείωσε. Τέλος πάντων, η Εκκλησία, δεν ξέρουμε την πολιτεία πώς θα έχουν πιάσει. Έχουμε τον όρκο. Καλώς, έχουμε τον όρκο. Πάμε στο δικαστήριο. Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει πιο ιερά στιγμή από την ώρα που πρέπει να ορκιστείς. Προ 50 χρόνια, όταν επρόκειτο να ορκιστεί άνθρωπος, σηκωνόταν όρθιος ο εισαγγελέας. Σηκωνόταν όρθιος ο πρόεδρος και του έλεγαν: σκέπτεσαι τι θα κάνεις, το χέρι σου στη φωτιά. Όλοι. Και έκανε το σταυρό τους. Και ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος. Τώρα, άντε στα ειρηνοδικεία, άντε στα πρωτοδικεία, άντε στα εφετεία. Μακαρίως, μακαριότατα, κάθονται στη θέση τους ο πρόεδρος, ο εισαγγελέας, οι δικαστές. Και κανείς δεν ενδιαφέρεται, αν πεις δε για τους φόρκους που δίνουν στα αστυνομικά τμήματα, εκεί ο κύριος αστυνόμος κάθεται με το τσιγαράκι του και ορκίζει. Δεν μπορεί να σταθεί θρησκεία όταν αυτοί οι οποίοι διοικούν δεν έχουν βαθύ θρησκευτικό συνέστημα. Από αυτάς τις λεπτομερίες κατέπεσε η θρησκεία εις το γένος των Ελλήνων. Αλλά αδελφοί μου, έφτασα πλέον προχωρώντας, ξετυλίγοντας το κουβάρι. Έφτασα στην άκρη. Άγιοι πατέρες, θεοφιλέστατε, Άγιοι αρχιεγραμματέα, τον οποίο γνωρίζω εκ νεότητος, και λυποί πάντες, επιτρέψατε μια δημοσία εξομολόγηση. Για αν ήμουν σε μια πόλη που είχε κάποιο σύνδεσμο με τον Ιεροκήρυκα, θα ήμουν κάπως αποκαλυπτικότερος. Γνωρίζω ότι υπάρχουν εδώ μέσα στο εκκλησίασμα ακροατέ που λέγει ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Νέας Γιανζινός, ότι υπάρχουν ακροατέ που συλλέγουν λεξίδια για να τα κάνουν λεξούλες, συλλέγουν για να τις κάνουν, να τις κάνουν ξυφίδια στιλέτα στην πλάτη του Ιεροκήρυκου. Μόνο ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Εν τούτης ημώς τολμώμε και προχωρώμε και φάλλομαι στο άκρο του κουβαριού. Και τι λέμε? Σκανδαλίζουν οι πολιτικοί. Αλλά δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, εμείς που φορούμε αυτό το μαύρο πανί, δεν σκανδαλίζουμε? Δεν θα ήθελα στο σημείο αυτό, όχι εκδηλίας, όχι εκ φόβου, αλλά από ένα, διότι και εγώ κληρικός είμαι. Και εγώ να στενάζω, διότι ακούνται και λέγονται μέσα στον πύρο, θα ήθελα την ώρα τάφη να κατεβώ κάτω και να πάω στο κελί μου και να κλάψω. Θα ήθελα την ώρα τάφη, αντί εμού, να βρίσκεται στην θέση τάφη ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός. Τι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός? Λέγει ότι μία αιτία, η σοβαρότερα αιτία, που ο κόσμος άδειασε τις εκκλησίες, για την εποχή του ομιλεί, δεν μιλάει για την εποχή του, εις των απολογητικών του περί Ιεροσύμης. Μία αιτία που έφυγε ο κόσμος από τις εκκλησίες, λέει ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, είναι ότι εμείς οι Κυριακοί δεν είμαστε στο ύψος του. Υπήρχε εποχή που κάθε παπάς, τι ήταν,
Τι ήταν? Μέσα στην κοινωνία τι ήταν? Ήτανε, φαινότανε στα μάτια της κοινωνίας ότι δεν πατούσε τη γη. Ήταν αγράμματα, αγράμματα ήταν, λίγα γράμματα ήταν. Το ψαλτήρι με βία το διαβάζανε. Το οκτώικο δεν υπήρχαν τότε σχολές αιρετικής και θεολογικές σχολές κλπ. Αλλά υπήρχε μια πίστη μεγάλη. Βουνό, αγιώτης, ύψος. Λέμε ότι ο Γρηγόριος ο Νεανζιανζινός έλεγε ότι ο ιερεύς στα μάτια του κόσμου άλλοτε εφαίνεται σαν ένας άγγελος που δεν πατούσε τη γη. Άγγελος Κυρίου Παντοκράτορος. Ήθαν όμως η μέρα παρακμής εκκλησίας και οι ιερείς κατέπεσαν. Και έγινε ο ιερεύς. Ο ιερεύς λέγει, δεν λέγω εγώ. Λέγει ο Γρηγόριος ο Νεανζιανζινός. Ο ιερεύς λέει έγινε όπως ο λαϊκός. Λέγει και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Όταν οι ιερείς είναι άγγελοι, τότε και ο λαός είναι Άγιος. Και προφητεύει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και λέει, τι λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός? Προφητεία που φοβάμαι μήπως βρει την εκπλήρωσή της εις τα σημέρα σημών. Τι λέει? Όταν οι ιερείς γίνουν σαν τους λαϊκούς, ζουν όπως ζουν οι λαϊκοί, συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται οι λαϊκοί, τότε λέγει οι χριστιανοί, τότε οι άνθρωποι θα γίνουν σαν τα ζώα. Και τότε λέγει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ήξει το τέλος του κόσμου. Αδελφοί, γνωρίζω ότι ο κλήρος ο ελληνικός έχει προσφέρει μεγάλας υπηρεσίας εις το έθνος. Γνωρίζω ότι μέσα εις τον κλήρο των ελληνικών και ιδίως των κλήρων της Υπαίδρου υπάρχουν αλάμαντες. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ακόμη ένα κατάλημα, υπάρχουν άνθρωποι που κρατούν το ράσο υψηλά. Αλλά γνωρίζω επίσης, και το γνωρίζετε κι εσείς, ότι τα τελευταία χρόνια ακούστηκαν κρούσματα σοβαρά, σοβαρά κρούσματα, τα οποία κρατούν τον ελληνικό λαό ανάστατο. Μου έκανε εντύπωση την άλλη Κυριακή, όταν τελείωσα το λόγο και πήγα μέσα εις το Ιερό Βήμα, με πλησίασε ένας από την Πελοπόννησο και μου λέει, πάτερ μου, καλά τα λόγια, δεν κάνετε τίποτα, προσέξετε τον κλήρο, εάν τον κλήρο δεν προσέξετε η Εκκλησία θα γιάσει. Και αυτός ο απλοϊκός άνθρωπος που κατήγε το κάτω από ένα μέρος της Πελοποννήσου του Μοριά έλεγε μια αλήθεια μεγάλη. Θέλω να ελπίσω, εγώ τουλάχιστον ζω με μια ελπίδα, ότι ο νέος αρχιεπίσκοπος θα θελήσει να εργαστεί στον τομέα αυτών της καθάρσεως του κλήρου κατά κεφαλήν και κατά λαμέλη, διότι αν δεν γίνει η κάθαρση του κλήρου η Εκκλησία δεν είναι προφήτης ούτε Υιός προφήτου. Προβλέπω ότι η Εκκλησία μια μέρα θα μείνουν μόνο με τους πολυελαίους και με τα στασίδια. Είναι θέμα μεγάλο, αλλά τελείωσα, 5 λεπτά και τελειώνω. Δεν σας είπα ακόμα τίποτα. Δεν σας είπα. Ποιο είναι το σπουδαιότερο? Ποιο είναι? Ποιο? Φταίνε οι παπάδες. Φταίνε οι ιεροκήρυκες. Φταίνε οι θεολόγοι. Φταίνε οι κινηματογράφοι. Φταίνε τα θέατρα. Φταίνε οι νομάχοι. Φταίνε οι πάντες. Πάντες, με την κριτική μας και σας κούμε. Περισσότερον από όλους, επιθυμώ απόψη, για αν είστε άνθρωποι του Θεού, το δάχτυλό σας, να μην τον στράφετε προς τα εκεί. Θέλω τον δάχτυλό σας, θα επιτύχω στο κήρυγμα απόψε, εάν θέλω το δάχτυλό σας, αντί να τον κάνετε έτσι να λες ποιος θέλει, να στρέψει το δάχτυλό σας προς τα εκεί και να πείτε θέλω εγώ. Εάν δεν το πείτε αυτό, αγαπητοί μου, το κήρυγμα πέτυχε. Μα πώς θα σας αποδείξω εγώ αυτό? Ότι περισσότερο απ' όλα για την θρησκευτική μας αδιαφορία φταίμε εμείς ήδη. Πώς φταίμε? Με τα αδυναμίας μας και τα λατώματά μας και τα πάθη μας που ψυχαίνουν την καρδία μας. Μάλιστα. Δεν μου λέτε. Πού εζούσε ο Λότ? Ο Λότ, μπορείτε να πείτε πού ζούσε?
συζήτησε στην Αθήνα. Πού εζούσε ο Λότ? Εζούσε στην πιο διαφθαρμένη κοινωνία. Και όμως, μέσα στη διαφθαρμένη κοινωνία, αυτός έμεινε καθαρός. Και τον έσωσε ο Θεός. Δεν μου λέτε, πού έζησε ο Μωυσής? Ο Μωυσής έζησε μέσα στον άχτορα του Φαραώ. Και όμως κρατεί. Δεν μου λέτε, πού έζησε ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος? Έζησε μέσα στο αρχοντικό σπίτι μιας διαφθαρμένης γυναικός, της Πετεφρή. Κι όμως έμεινε πολύ καθαρό και αγνότατο. Δεν μου λέτε, πού έζησε ο Σαμουήλ ο προφήτης? Έζησε κοντά σε έναν παπά, σε έναν ιερέα, δειλών χλιαρών τον Ηλί. Κι όμως ο Σαμουήλ κράτησε το ύψος. Δεν μου λέτε, πού έζησαν τα τρία παιδιά, οι τρεις παιδες εν καμίνο, μέσα σε μια ιδωλατρική κοινωνία, κι όμως έμειναν όχι. Δεν μου λέτε, α, τώρα λίγο να ξεχάσω. Δεν έπρεπε να ξεχάσω σήμερα. Δεν έπρεπε. Κι αν με ρωτάτε, η καρδιά μου απόψε εδώ στην Αθήνα είναι, αλλά η καρδιά μου πετάει πέρα από τον Όλυμπο, μέσα στην Κοζάνη που γιορτάζει σήμερα ένα κλεισάκι απ' έξω από την πόλη, ιστορικό κλεισάκι. 40 μάρτυρες. Δεν μου λέτε. Διαβάσατε σήμερα που είναι εορτή των 40 μαρτύρων? Οι 40 μάρτυρες. Πού ζούσαν οι 40 μάρτυρες? Ζούσανε μέσα σε ένα στρατό που αξιωματικοί και στρατιώτε ήταν εναντίον του Θεού. Ιδωλάτρες ήταν. Και μέσα στο δατρικό στρατό κρατήσανε του ύψους των και έγιναν μάρτυρες και ήρωες. Δεν είναι το περιβάλλον, είναι το περιβάλλον. Αλλά περισσότερο το περιβάλλον είμαι θα ημίση ήδη. Και θέτε αντίστροφα παραδείγματα. Δεν μου λέτε εσείς που διαβάζετε την Αγία Γραφή. Την Αγία Γραφή δεν μου λέτε. Έχετε ακούσει καμιά φορά, για κάποιον Γιεζί? Τι ήταν ο Γιεζί? Α, βέβαια, τα ονόματα, αν ρωτήσω ποιος είναι ο Γιεζί, ζήτημα εδώ μέσα 50-60 άνθρωποι να ξέρουν το Γιεζί. Αλλά τα ονόματα των αστέρων του κινηματογράφου τα ξέρουν όλα. Λοιπόν, ο Γιεζί. Ποιος είναι ο Γιεζί μέσα στην Αγία Γραφή? Ο Γιεζί ήταν ένας υπηρέτης, ένας υποτακτικός. Πού ήταν υποτακτικός αυτός? Ποιον είχε γέροντα? Γέροντα ποιον είχε? Μεγάλο γέροντα. Είχε τον Ελισαίο, τον προφήτη, τον θαυματουργό. Και όμως κοντά στον Ελισαίο ο Γιεζής έγινε κλέφτης και ψεύτης. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, τώρα πλησιάζουν οι Άγιες ημέρες και μπροστά μας θα παρουσιαστεί μια σκοτεινή ύπαρξη, σκοτεινοτέρα, η οποία δεν υπάρχει στον αιώνα. Είναι η σκοτεινή ύπαρξη ο Ιούδας. Δεν μου λέτε, ο Ιούδας που έζησε κοντά στο ραβδί, τον άσπαστο διδάσκαλο. Κι όμως πρόδωσε τον διδάσκαλο. Ότι οι ένδοξοι μαθητέ εφωτίζοντο, αυτός φιλαργυρίανος ήσας. Ιδού, αγαπητοί μου, ότι η αιτία που ψυχρανόμεθα είναι και το εξωτερικό περιβάλλον. Αλλά προπαντός η αιτία που ψυχρανόμεθα δεν είναι ο Α παπάς και ο Β παπάς και ο Α κλπ. Αυτές είναι προφάσεις αναμαρτίας. Εμείς ήδη με τα λατώματά μας και με τα σκακίες μας είναι εκείνοι οι οποίοι ψυχρανόμεθα και προκρινόμεθα από τον Θεό. Τελείως, αγαπητοί μου, ο Λόγος του Θεού απέδειξε απόψε με πολύ πενιχρά γλώσσα ότι διήμεθα σε μια εποχή θρησκευτικής αδιαφορίας. Εξηγήσαμε τα αίτια της αδιαφορίας και παρουσιάσαμε τους συντελεστάς, ένα κατ' τον οποίον το θερμόμετρο της πίστεως κατέρχεται ραγδαίως προς το μηδέν. Πώς, αγαπητοί μου, πώς, χριστιανοί μου, ήθελα πρωτού να τελειώσω, ήθελα να σας δώσω μια τελευταία εικόνα, μια ζωντανή εικόνα της αδιαφορίας μας και μετά εν ειρήνη να σας απολύσω. Ψάχνω να βρω εικόνα και πάω μέσα στην ωραία πινακοθήκη που λέγεται Αγία Γραφή. Και μέσα στην Αγία Γραφή ευρίσκω μια εικόνα κατάλληλον για την εποχή μας. Ένα πλοίο ταξίδευε. Ήτανε μπουνάτσα. Η θάλασσα λάδι. Πνοή δεν υπήρχε στη θάλασσα. Ο πλούς ευχάριστος, η ναύτε ήσυχη, ο πλοίαρχος ευτυχής, οι επιβάτες διασκέδαζαν, τραγουδούσαν. Ξαφνικά
Η θάλασσα ταράζεται. Άνεμος σφοδρός. Πύρα, ανεμοστρόβιλος, τα κύματα βουνά, αφρίζοντα, ζητούν να καταποντήσουν το πλοίο. Ο πλοίαρχος, παλαιός πλοίαρχος, γεροκαπετάνιος, λέει στους ναύτες, πρώτη φορά τέτοια τρικυμία δεν ξαναείδα. Δεν είδα τέτοια τρικυμία. Τα κύματα αφρισμένα. Τι συμβαίνει? Δεν είναι φυσική τρικυμία αυτή. Είναι από τον Θεό η τρικυμία αυτή. Τα κύματα αυτά τα αφρισμένα που θα μας πνίξουν σε λίγο και θα γίνει η θάλασσα ο υγρός μας τάφος, τα κύματα αυτά έχουν αιτία. Κάποιος από τους ναύτες ή κάποιος από τους ανθρώπους του πλοίου θα έκανε κάποια αμαρτία, κάποιο φόνο, κάποιο έγκλημα και η θάλασσα θέλει να τον πνίγει. Και μαζί με αυτό θα πνίγουμε και εμείς. Ταραχθήκανε θρησκευτικό το πλήρωμα, θρησκευτικοί άνθρωποι. Λέει πράγματι αυτό θα συμβεί. Να βάλουμε κλήρο. Πιάσαν λοιπόν και γράψανε τα ονόματα όλων. Γράψανε το όνομα του πλοιάρχου, τα ονόματα των αυτών, τα ονόματα του ναυκλήρου όλων, τα ονόματα των επιβατών, όλα τα ονόματα. Έβαλαν κλήρο και είπανε όποιον κλήρο πιάσουμε θα το ρίψουμε στη θάλασσα και θα ησυχάσει η θάλασσα. Βάζουν λοιπόν κλήρο και βγάζουν τον κλήρο και διαβάζουν και βλέπουν επάνω στον κλήρο γραμμένο Ιωνάς. Μέσα εις το πλοίο είμαστε όλοι. Το πλοίο κινδυνεύει. Κινδυνεύει. Και από εσωτερικούς εχθρούς, κινδυνεύει και από εξωτερικούς εχθρούς, κινδυνεύει ποικιλοτρόπος, κινδυνεύει προπαντός, ηθικός και θρησκευτικός. Κινδυνεύουμε. Να πάθουμε τη μεγαλύτερα συμφορά. Τι να χάσουμε? Να χάσουμε την πίστη των προώρων μας. Να χάσουμε των πολυτιμότερων θησαυρών μας. Να χάσουμε την ορθοδοξία μας, υπέρ της οποίας εχύθησαν ποταμία μάτων. Μέσα στο πλοίο αυτό, εδώ μέσα, δεν είναι κανείς ξένος. Όλοι οι μαθαρίδες βαπτισμένοι εις το όνομα της Αγίας Θεάτος. Μέσα εις το πλοίο είμαστε όλοι. Με μία μόνο διαφορά. Με μία διαφορά. Σεις, είστε επιβάτες. Εμείς οι ταλέποροι και οι ιερείς που είναι μέσα εις το βήμα. Και όλοι εμείς. Σεις είστε επιβάτες, εμείς οι ναύτες. Σεις ανησυχείτε. Πολύ περισσότερο πρέπει να ανησυχούμε εμείς. Οι ναύτες και να σταθούμε κοντά στον πλοίαρχο. Και ο πλοίαρχος που κυβερνά το πλοίο και κρατάει το τιμόνι είναι ο Ιησούς Χριστός, ο πέδες ημνείται εις πάντα τους αιώνας. Πρέπει να σπέψουμε κοντά στον πλοίαρχο. Πρέπει να πάμε κοντά στην ηγεσία μας. Ως αδελφοί, ως ένας ελάχιστος ναύτης. Μέσα εις το πλοίο αυτό το αθάνατο. Που λέγεται Εκκλησία του Χριστού μας, ευρίσκομαι την ώρα τάχτη και βλέπω τα κύματα και βλέπω τον κίνδυνο και βλέπω την αδιαφορία και βλέπω ότι οι ονάδες τιμώνται κάτω στα βάρια και παίρνω τη σάλπιγγα του Χριστού και σαλπίζω στην πρίμνη, σαλπίζω στην πρόρα, σαλπίζω στον πλοί απάνω δεξιά αριστερά, κατεβαίνω κάτω στα βάρια, φωνάζω, οι ονάδες ξυπνήστε. Γιατί κοιμάστε? Ξυπνήστε. Γίνεται θερμή χριστιανή. Τελείωσε. Σφραγίζω το κήρυγμά μου και αν δεν θέλετε να ακούσετε εμένα των αμαρτωλών ιερομόναχων που απόψε ζητούσα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να σας ξυπνήσω από τον ύπνο της αμαρτίας, εάν δεν θέλετε να ακούσετε εμένα, σας παρακαλώ πολύ. Ακούσατε μια ωραία σάλπιγγα της Εκκλησίας μας. Δεν υπάρχει. Εγώ τουλάχιστον όταν το ακούω αυτό, όσο ψυχρός και να είμαι, όσο αδιάφορος και να είμαι, αρχίζω να ενδιαφέρομαι για τη θρησκεία των πατέρων μας. Είναι ξυπνητήρι. Έχει όπως όταν κοιμάσαι τη νύχτα βάζεις το ξυπνητήρι σου, έτσι και η Εκκλησία μας έχει ξυπνητήρια. Και αλίμονο σε εκείνους που δεν ξυπνούνε όταν χτυπνάνε τα ξυπνητήρια. Ένα τέτοιο ξυπνητήρι είναι εκείνο που λέγει Ψυχή μου, ανάστα, τι καθέβαιες. Το τέλος εγγύζει και μένεις το ρεβίστη. Αλλά να άνοιξον κράτουσα. Ελέησον ημάς διεπρεσβειών της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Ακόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Το πλήθος των Ιησού.
εξώ.